παγκόσμιας κλίμακας φυσικές καταστροφές και εκατομμύρια εξαφανισμένα διχλωρίδας και πανίδας. Ο κόσμος μας αλλάζει, εμείς αλλάζουμε και συνάμα επηρεάζουμε και αφήνουμε το χειρό μας αποτύπωμα στη γη. Πολλές επιπτώσεις έχουν προέλθει από τις συνέπειες της ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις ανάμεσα στους ανθρώπους για γεωπολιτικούς και θρησκευτικούς λόγους είναι ένα δείγμα του τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο άνθρωπος στο ίδιο του το σπίτι. Ίσως ήρθε η ώρα για μεγάλα ταξίδια, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει τη λύση στο πρόβλημά του, που φαίνεται πως δεν θα είναι άλλο από την εξαφάνιση του ίδιου και την αλλαγή του κλίματος της γης. Ίσως πριν κάποια χρόνια το ταξίδι σε άλλους κόσμους να έμοιαζε σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας σε ταινία sci-fi. Όμως πλέον η λύση αυτή είναι αναγκαιότητα στην περίπτωση της σωτηρίας μας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, περιέγραψε επίσης τα μακροχρόνια σχέδιά του να απικήσει τον κόκκινο πλανήτη μέχρι το 2050. Χρονικά, αν αρχίσετε από τώρα να μαζεύετε λεφτά, ίσως τότε φτάνουν για ένα ταξίδι δίχως επιστροφή στον κόκκινο πλανήτη. Ο Elon Musk προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα μπορεί να εμφανιστεί προτού η αεροδυναμική εταιρεία του SpaceX καταφέρει να απικήσει τον Άρη. Σε μια συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα ο 49χρονος δισεκατομμυριούχος, που έχει θέσει ως στόχο την εκτόξευση της πρώτης μη επανδρωμένης αποστολής στον Άρη το 2024, υποστήριξε ότι αντιμετωπίζουμε επικείμενες απειλές εξαφάνισης, αϊπεριφέστεια, χτυπήματα κομήτη ή έναν γιγαντιό πόλεμο. Από την άλλη, με ανάρτησή του στο αγαπημένο του μέσο επικοινωνίας στο Twitter, ο Musk ανέφερε ότι η SpaceX θα στείλει ανθρώπους στον Άρη πολύ νωρίτερα από το 2030. Πριν από λίγους μήνες, ο Musk είχε πει ότι σχεδιάζει να στείλει μια μη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη σε 2 χρόνια και είναι βέβαιος ότι μέχρι το 2026 θα έχει στείλει για ανθρώπους. Έχει δηλώσει μάλιστα ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να είναι μέλος αυτής της πρώτης ιστορικής αποστολής στον κόκκινο πλανήτη, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για να μην επιστρέψει ποτέ στη γη. Ο Musk έχει πει ότι αν όλα πάνε καλά και ξεκινήσουν τα επανδρωμένα ταξίδια στον Άρη μέχρι το 2030, σε διάστημα 20 ετών θα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια απικία 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στον πλανήτη. Αλλά αν ήμουν εγώ, ο διαγαλαξιακός σας μεσίτης, όπως φαίνεται πως θα γίνει ο Elon Musk, θα πρότεινα μια άλλη καλή επιλογή, τον Τιτάνα. Πολύ απλά ο Τιτάνας κρύβει κάποια ζωτικά πράγματα για τον άνθρωπο που θα μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί. Μπορεί ο δορυφόρος του Κρόνου να απέχει σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας, όμως σε αυτόν όπως και στη Γη υπάρχει ένα επίπεδο θάλασσας. Δηλαδή, η επιφάνεια των θαλασσών του βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο όπως συμβαίνει με τους γήινους ωκεανούς. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας επιστημονικής μελέτης που ανέλησε στοιχεία του αείμνηστου πλέον σκάφους Cassini. Ο Τιτάνας είναι το μόνο σώμα στο ηλιακό σύστημα πλην της Γης που επιβεβαιωμένα διαθέτει θάλασσες και λίμνες στην επιφάνειά του, αλλά από υδρογονάνθρακες και όχι από νερό. Μια καλή σύσταση για το δορυφόρο είναι ότι σημάδια της ζωής φέρεται ήδη να βρέθηκαν στο Τιτάνα. Η χημική ουσία ονομάζεται ακριλονιτρίλιο. Η οργανική ουσία που μπορεί να σχηματίσει κύτταρα, μεμβράνες και ενδοσώματα που μοιάζουν με κύτταρα, με βάση από τα οποία οι επίγειοι οργανισμοί φτιάχνουν διάφορα υλικά, υπάρχει στον Τιτάνα. Γιατί όμως να επιλέξουμε τον Τιτάνα? Μέχρι τώρα οι περισσότεροι ερευνητές έχουν εξετάσει τη Σελήνη τον Άρη ως το επόμενο βήμα για την αποικία. Ο Ερμής και η Αφροδίτη απορρίφθηκαν. Ο μεν Ερμής γιατί είναι πολύ κοντά στον ήλιο με ακραίες θερμοκρασίες και άλλες φυσικές συνθήκες που είναι εντελώς αφιλόξενες. Η δε ατμόσφαιρα της Αφροδίτης είναι δηλητηριώδης, εξοντωτικά βαριά και υπερβολικά θερμή, εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου. Θα ήταν δυνατόν να ζει κανείς σε μεγάλα αερόστατα που θεωρούνταν ψηλά στην ατμόσφαιρά της, όμως είναι δύσκολο να βρεθεί ένας τρόπος αυτοτροφοδότησης μιας τέτοιας αποικίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνθήκες στον Τιτάνα είναι κατάλληλες να φιλοξενήσουν στο μέλλον μια μεγάλη ανθρώπινη αποικία. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό New Scientist, οι επιστήμονες Αμάντα Χέντριξ και Γιουκ Γιούγκ, οι οποίοι εργάζονται στα Ινστιτούτα Πλανητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, μελετώντας τα δεδομένα σχετικά με τον Τιτάνα, ανακάλυψαν πως ο δορυφόρος διαθέτει ενεργειακούς πόρους που στο μέλλον μπορεί να επιτρέψει στην ανθρωπότητα να ζήσει εκεί. Η έρευνα έδειξε ότι ο Τιτάνας, εκτός από πυρηνική ενέργεια, διαθέτει κατάλληλες συνθήκες για χρήση υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας.
Οι επιστήμονες δηλώνουν πως οι πλούσιες πηγές μεθανίου στον Τιτάνα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, ενώ σε περίπτωση που οι ροήσεις λίμνες, στις οποίες εντοπίστηκε πως οι κυμάνσεις είναι μόνο ένα εκατοστό, γίνει κάθετη, μπορεί να παράγουν σε μεγάλο βαθμό ενέργεια. Ο επιστήμονας Λόρενς, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Hopkins, δήλωσε πως μακροπρόθεσμα ο Τιτάνας θα είναι το δεύτερο καταλληλότερο μέρος για να ζήσει μια ανθρώπινη αποικία μετά από τον Άρη. Ένα μικρό προβληματάκι όμως συναντάει η επιστήμη, στο ότι ο Τιτάνας απέχει 1.200 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Η διάρκεια του ταξιδιού θα είναι 7 χρόνια, αρκετό διάστημα για να σπαταλήσει κάποιος στο ανοιχτό και αφιλόξενο διάστημα. Ίσως η καραντίνα να μοιάζει με εκπαίδευση μπροστά σε αυτό που πρέπει να περάσει κάποιος που θα πρέπει να ταξιδέψει. Έτσι συνορεύει με την τρέλα η διαδικασία του αποικισμού. Σκεφτείτε πως αν εσείς ήσασταν ο πρώτος επισκέπτης αυτού του νέου κόσμου σπιτιού, τι θα έπρεπε να κάνετε. Να τα δημιουργήσετε όλα από την αρχή. Θα χρειαστούν γεωπόνοι, γιατροί, προσωπικό συντήρησης, γεωλόγοι, ειδικοί που ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με την παγωμένη ζώνη του φλοιού, ώστε να εξάγεται το οξυγόνο από το κατεψυγμένο νερό, και μια απίστευτα μεγάλη λίστα από μάστορες, επιστήμονες και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς για να γίνει πραγματικότητα. Η έλλειψη ύπνου και η ηθική εξουθένωση δεν θα αφήσει κανέναν άνθρωπο ήσυχο στην πορεία εγκλεισμού. Το διάστημα πολύ απλά είναι καταστροφικό για τον άνθρωπο. Αν κάποιος μείνει 7 χρόνια σε αυτό, το πιο πιθανό είναι να μην μπορέσει καν να περπατήσει όταν φτάσει στον προορισμό. Το να βρίσκεται κανείς σε περιβάλλον μηδενικής βαρύτητας μπορεί να έχει περίεργες επιδράσεις στο σώμα. Σύμφωνα με έρευνα που δείξει ότι οι αστροναύτες που μείναν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα διαστημικό σταθμό παρουσίασαν αντιστροφή στην κυκλοφορία του αίματος. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Network Open είναι η πρώτη που μελέτησε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των αστροναυτών που λαμβάνουν μέρος σε διαστημικές πτήσεις. Σε γενικές γραμμές, ο Μάσκ πιστεύει ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας θα είμαστε σε θέση να στείλουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον πλανήτη Άρη μέσα στα επόμενα 50 με 100 χρόνια. Σε πιο ποταπά σχέδια, αυτό που προέρχει για το πολύ κοντινό μέλλον είναι να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του μέσου των διαστημικών ταξιδιών. Σκοπός είναι ένα διαστημικό σκάφος να εκτελεί έως και 3 ταξίδια καθημερινά. Αν όλα πάνε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της SpaceX, κάθε Starship θα μπορεί να πραγματοποιεί περισσότερες από 1.000 αποστολές κάθε χρόνο, άρα και να μεταφέρει περισσότερους από 10 εκατομμύρια τόνους φορτίου κάθε χρόνο.